Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αβιέρη. Καλησπέρα σας κυρία Αβιέρη, καλή σας χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χαίρομαι που τα λέμε. Να είστε καλά και εγώ πολύ. Κυρία Αβιέρη, σήμερα καταθέσατε πρόταση νόμου για τον γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Οι διαρροές μέχρι στιγμής λένε πως η κυβέρνηση θα κάνει πίσω στο ζήτημα της παρένθετης μητέρας αναφορικά με τα ζευγάρια γκέι ανδρών. Η δική σας πρόταση έχει διαφορά, έχει πρόβλεψη σχετικά με την παρένθετη μητρότητα? Λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, κυρία Γιάμαλη. Αν υπάρχει κάποια πρόταση νόμου, κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αυτή είναι η σημερινή πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που ούτως ή άλλως είναι συνέχεια και άλλων νομοθετικών πρωτοβουλειών που είχαν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον Ιούνιο του 2022, και βέβαια όλων αυτών που είχαν γίνει πράξη από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, που είχε να κάνει και με το σύμφωνο συμβίωσης και με την ταυτότητα φύλου και με την κοινωνική αναγνώριση και με την αναγνώριση του κοινωνικού φύλου. Όλα αυτά. Νομίζω ότι σήμερα στην ουσία, μετά και το άνοιγμα της Βουλής μετά από τις διακοπές, γίνεται πράξη αυτό που στην ουσία είναι και προγραμματισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να αναλυφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες, αρχές γενομένες από κάτι πολύ εμβληματικό που ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε δρομολογήσει, το κάνει πράξη. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει βέβαια η κυβέρνηση. Επειδή τι είναι τα κουκιά δεν βγαίνουν για να περάσει το δικό σας, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα υπερψηφίσετε η ΚΑΖΟ αυτό που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία? Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση νόμου. Το τι θα φέρει η Νέα Δημοκρατία δεν το γνωρίζουμε. Το ζήτημα είναι να γίνει γνωστό στις ομάδες των ανθρώπων, στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που προφανέστατα διεκδικεί αυτό το δικαίωμα και της ισότιμης μεταχείρισης χρόνια. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που έχει γίνει πραγματικότητα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολλές χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πια αντιμέτωπος με την ίδια την πραγματικότητα, αλλά και αντιμέτωπος και με την ίδια του την κοινοβουλευτική ομάδα. Οψέποτε έρθει θα το ψηφίσετε, κυρία Γέρη? Αν έχει έρθει κάτι που πραγματικά αναγνωρίζει το δικαίωμα του γάμου σε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, είναι αυτή η πρόταση νόμου που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως θα πρέπει να είναι ένας νόμος, μια πρόταση νόμου που να αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό, και επίσης να δίνει και το δικαίωμα και της τεχνοθεσίας και της απόκτησης παιδιών. Αυτός είναι ο νόμος, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι σε ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος. Χωρίς ναι, μεν, αλλά, αστερίσκους, παρενθέσεις και ολίγων από γάμο. Δεν ξέρω αν θα πάει να το στρίψει δια του αραβόνους ο κύριος Μητσοτάκης. Πάντως είναι πολύ ξεκάθαρη, σαφής και ειλικρινής η πρόταση σας θέση. Του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τεκνοθεσίας, επειδή εσείς υπήρξατε σαφέστατοι τώρα στην μεταξύ μας συζήτηση και διαχρονικά, έχω ακούσει, έχω μετρήσει τουλάχιστον δύο βουλευτές του κόμματός σας, οι οποίοι έχουν βάλει πολλούς αστερίσκους στο ζήτημα αυτό, ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, ότι να έρθει και να το δούμε. Πώς το βλέπετε αυτό, που νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από την θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Πάντα βγαίνει ενδεχομένως και ένα βήμα πιο μπροστά και από τον κύκλο στον οποίο ανήκεις ή και ανθρώπους στους οποίους εκπροσωπείς. Αυτό είναι η πολιτική, αυτό είναι τα προοδευτικά κόμματα, ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η συζήτηση δεν τελειώνει ούτως ή άλλως εδώ, αρχίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σας λέω ότι θα ήταν ευχής έργο αύριο να έμπαινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αυτός ο νόμος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την Τετάρτη θα δούμε τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, αύριο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κανονικά θα περίμενα να δω τι θα πει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι στην τηλεόραση. Είναι προφανές ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αμηχανία και κυρίως βρίσκεται αντιμέτωπος και με αυτά που ίδιος έχει πει και έχει εξαγγείλει προεκλογικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, πάμε για 5ο χρόνο, και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία επίσης 5 χρόνων κυβέρνηση. Προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης το είχε ξεκαθαρίσει ότι λίγο πολύ θα έφερε ένα νόμο για το Bloomberg στις αρχές του Ιουλίου. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που φαίνεται ότι έχει ξαπατήσει τον ελληνικό λαό και ότι ψεύδεται. Να δούμε τι θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Εμείς πάντως έχουμε. Έχετε πράξει αυτό που είχατε να κάνετε. Είδαμε σήμερα, το παίξαμε, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, και την παρέμβαση του κυρίου Κασαλάκη, του Προέδρου σας, που
με δεικτικό τρόπο αναφέρεται στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην προσωπική κατοικία του κυρίου Μητσοτάκη, στην εξοχική κατοικία του κυρίου Μητσοτάκη στα Χανιά. Και αναρωτιέμαι, εδώ η κριτική ποια ακριβώς είναι? Το ότι έγινε στην εξοχική του κατοικία, το ότι προχωράει σε μυστικές ή εξωθεσμικές συναντήσεις? Πού έγκυται ακριβώς η κριτική? Εντάξει, είναι δύο τα σημεία, ναι, σε σχέση με τα πολιτικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από αυτή την συνάντηση, που ειλικρινά δεν ξέρω εσείς αν το έχετε καταλάβει, εμείς δεν έχουμε κατανοήσει. Αυτό που έχουμε κατανοήσει κυρίως είναι από τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου το τι έχει γίνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό πια είναι διακριτό και από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Εσείς καταλάβατε γιατί έγινε αυτή η συνάντηση? Για τα F-35... Και για να επικυρωθεί επομένως, η βαθιά εταιρική σχέση. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Και το άλλο βέβαια έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη υποκρισία από την πλευρά του Πρωθυπουργού και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλο αυτό το σύστημα το οποίο περιγράφει ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έπεσε πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακριβώς υπήρχε αυτός ο προγραμματισμός για μία συνάντηση εργασίας στις Πέτσες για ένα διήμερο, τριήμερο. Και πολύ περισσότερο όταν, ξέρετε, ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός λέει στην δήλωσή του, συγγνώμη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι Blinken. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει στα σπίτια των Ελλήνων. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι επειδή αυτό. Έχω Έλληνες φίλους να σε καλούν στο σπίτι τους. 100 μέτρα και 100... Άρα τον κατηγορείτε για μυστική διπλωματία. 100 μέτρα και 100 σταθμά. Ό,τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι καλώς καμωμένο και ειδικά όταν πρόκειται και για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας και όταν γίνονται σε ένα από τα εξοχικά του. Και βέβαια σε ό,τι αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σπέρνει, ξέρετε, σχόλια και... Κατανοώ την αντίστοιξη για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Αυτό που δεν κατανοώ είναι αν πέρα από τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, ότι στο σπίτι του Κασελάκη δεν γίνεται και στο σπίτι του Μητσοτάκη γίνεται, για να το πω χοντρικά και σχηματικά αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης. Η απορία μου είναι ο αν κατηγορείται για μυστική διπλωματία ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πήγε να κάνει διπλωματία στο σπίτι του. Ναι. Ό,τι επαφές έκανε, τις έκανε επίσημα και με πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα σε σχέση με το ποια είναι η ατζέντα και τι έχει συζητηθεί. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως πρόσφατα έχει επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, επίσκεψη στο Φανάρι, συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Είναι πολύ ξεκάθαρες και οι δηλώσεις του. Ό,τι είναι να κάνει σε σχέση με τις επίσημες συναντήσεις, τις κάνει θεσμικά. Άρα για αντιθεσμική συμπεριφορά κατηγορείται τον Πρωθυπουργό. Θεσμικά. Και ό,τι πήγε να κάνει σε σχέση και θα κάνει σε σχέση με τη συνάντηση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, επίσης γίνεται με πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο τρόπο και πολύ ξεκάθαρο. Κρατώ ότι θεωρείτε τη συνάντηση Μητσοτάκη Μπλίνκεν αντιθεσμική και προχωρώ και θέλω να πάμε παρακάτω. Έχουμε εξελίξεις. Εσείς είπατε για αντιθεσμική, εσείς το βάζετε. Είπατε ότι τα κάνει θεσμικά ο Κασελάκης. Εγώ λέω το πώς λειτουργεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις διεθνείς του επαφές, οι οποίες είναι και πάρα πολλές μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Πόσο είναι, τρεις πήγε μήνες. Και Βρυξέλλες, έχει κάνει. Έχει κάνει ταξίδια εκτός Ελλάδας, θεσμικές συναντήσεις, διεθνείς επαφές στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τουρκία. Έχει κάνει πολύ μεγάλες περιοδίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχει δει φορείς, εργαζόμενους, σωματεία. Πάρα πολλές συναντήσεις και φυσικά και πάρα πολλές συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας και στο Κοινοβούλιο και στην αίθουσα της Γερουσίας και πάρα πολλές κομματικές εργασίες. Άρα όλη αυτή την, για να μείνουμε και στο θέμα των σπετσών, γιατί εσείς το βάλατε, αυτή την μεγάλη συζήτηση και την μεγάλη αντίδραση ακόμη και από στελέχη της Κουμουνδούρου, εσείς που την αποδίδετε? Εγώ δεν έχω δει αντίδραση από τη στελέχη της Κουμουνδούρου. Mm-hmm. Και να σας ξεκαθαρίσω. Τα ρεπορτάζ αυτά λένε, είναι ψευδή. Θα συμφωνήσω, νομίζω ο κύριος Ξανθάκης το είπα, αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ πάρα πολύ και τη βρίσκω εξαιρετική την ιδέα. Και την υπερασπίζομαι και δημόσια. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην είναι και πολύ γνωστό. Ότι αυτή την πρόταση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την κατέθεσε απολύτως θεσμικά και συλλογικά στο ίδιο το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι ένα διευρυμένο όργανο. Πριν από αρκετές μέρες. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν υπήρξε αρνητική αντίδραση, αλλά μπορώ να σας πω ότι έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση με πολύ μεγάλη ζέση. Mm-hmm.
Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν σε γνώση της κοινοβουλευτικής ομάδας και μάλιστα θεσμικά. Συλλογική ήταν η πρόταση. Η κυρία Κρήτα, η κυρία Μάλαμα έχουν διαφωνήσει όμως. Μιλώ για τις επώνυμες. Η κυρία Κρήτα νομίζω ότι αντέδρασε κυρίως ως προς την επιστολή και όχι στο αν θα πάει όχι, αλλά το αφήνω. Ως προς το ύφος της κυρίας Τζάκρη. Που και πάλι εγώ το θεωρώ όχι μόνο υπερβολικό αλλά και άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ ευγενική η διατύπωση. Τώρα, σε σχέση με την κυρία Μάλαμα, δεν ξέρω, ήταν ένα σχόλιο πολύ γρήγορο και πρόχειρο σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Το ζήτημα είναι ότι θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη θα δώσει το παρόν της Πέτσης. Θα γίνει η συνάντηση εργασίας. Πλην του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ούτως ή άλλως δεν ήταν αποδέκτης της πρότασης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι ένας απλός βουλευτής, δεν είναι τομεάρχης. Αλλήμον, αλλά εγώ σας λέω ότι είναι και κάτι που δεν γίνεται για πρώτη φορά. Τέτοιου είδους συναντήσεις εργασίας συνηθίζονται και όχι μόνο εκτός Ελλάδος, αλλά και στην χώρα μας. Υπάρχουν πολιτικά παραδείγματα άλλων κομμάτων και αρχηγών που το συνήθιζαν. Το έχω πει, το έχει κάνει και ο κύριος Παπανδρέου. Στο σπίτι του φιλοξενούσε βουλευτές για συζήτηση και ο Κώστας Καραμαλής. Επομένως, γιατί πάντα ό,τι έχει να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπαίνει σε ένα μικροσκόπιο και σε ένα διασταλτικό φακό, τόσο, ίσως γιατί όντως υπάρχει ένας αντισυμβατικός αέρας. Εξάλλου αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Είδατε ότι η νέα ηγεσία, ο νέος πρόεδρος έχει προκαλέσει αρκετό κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον που αποτυπώνεται και σε μια μέτρηση που τον δείχνει ότι είναι και το πρόσωπο της χρονιάς. Αναφέρεστε στην MRB για την Real News, από την μέτρηση. Ναι, βέβαια είναι πρόσωπο της χρονιάς, αλλά και ο κύριος Μαύρος επισημαίνει ότι έχει και θετικές και αρνητικές παραδηλώσεις αυτό. Δεν είναι. Δεδομένα είναι το πρόσωπο της χρονιάς για πολλούς λόγους. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, ανεξάρτητα αν κάποιοι το θεωρούν για λάθος, λαθεμένους λόγους, για μη σωστούς λόγους. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται λάθος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτά τα ζητήματα. Δεν θεωρούνται ότι είναι κακό να γίνει μια συνάντηση εργασίας σε ένα νησί, με το οποίο έχει μια ισχυρή τοπική σχέση και αναφορά ο ίδιος ο αρχηγός. Άρα μου επιβεβαιώνετε και εσείς τα περί υποψηφιότητα στην Αλφα Πειραιά. Εγώ σας επιβεβαιώνω αυτή τη σχέση με το νησί, με τον Πειραιά. Ούτως ή άλλως είναι και οικογενειακό αυτό το δέσιμο και αυτή η σχέση και με το λιμάνι και με την επιχειρηματική δραστηριότητα και της οικογένειας και του ίδιου του Προέδρου. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι γνωστό σε όλους. Τώρα, επειδή πήγαμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θέλω να σας ρωτήσω και για τα μικρατικά πανεπιστήμια και για το ποδόσφαιρο, τα βάζω εδώ ως ανοιχτά θέματα, κυρία Αυγέρη. Επειδή αναφερθήκατε στη σχέση που έχει με τον Πειραιά, με την Ναυτιλία, ο κύριος Κασελάκης, την υπόθεση της περίφημης υπουργοποίησης, όπως αυτή βγήκε στο ντοκουμέντο μέσω της συνέντευξη του Διευθυντή του γραφείου του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Καπνισάκη, θέλετε να μου την εξηγήσετε? Ήταν μια ερώτηση δημοσιογραφική η οποία απαντήθηκε. Τίποτα, αν σε κάτι δεν ήμασταν συνηθισμένοι, και μπορώ να το πω κι εγώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι το αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εγώ γνωρίζω τον άνθρωπο και τον πολιτικό Κασελάκη, ήταν ότι δεν είχαμε συνηθίσει όλα τα πράγματα γίνονται γνωστά. Να καταντήθεται στη δημόσια σφαίρα από ένα πρόσωπο που είναι, θα πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρο. Άρα στο πλαίσιο της διαφάνειας. Και ρωτήθηκε γι' αυτό ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, ο κύριος Καπνισάκης, και απάντησε. Απάντησε για ένα γεγονός. Ναι. Τι θα μπορούσε να πει, γιατί αυτό θα πρέπει να τοποθετείτε ή να αντιμετωπίζετε μάλλον με όρους σκοπιμότητας, συγκυρίας? Ερωτήθηκε, απαντήθηκε. Αυτό είναι γεγονός, ότι η πρόταση έγινε πριν από τις εκλογές του 2019 στον κύριο Κασελάκη για λογαριασμό τότε του κυρίου Μητσοτάκη, με τον οποίο υπήρχε και μία γνωριμία και μία σχέση. Στην αρχή όλο αυτό, ξέρετε, αντιμετωπίστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως fake news. Πολύ γρήγορα αυτή η γραμμή εγκαταλείφθηκε, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα που είχαμε θέσει σε σχέση με την σχέση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κασελάκη για τη βοήθεια σε συγγενικά του πρόσωπα, και φυσικά ότι
Και σε σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Μαρινάκης, το οποίο φυσικά μάλλον το ανακάλεσε, ήταν ότι υπήρχε και συγκεκριμένο υπουργείο που προτάθηκε. Το ναυτιλίας. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι μπορεί να προτάθηκε, ναι, αλλά απορρίφθηκε η πρόταση από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ερώτημά μου είναι το εξής, επειδή ξέρετε, πολλά λέγονται και επειδή έχετε υπάρξει δημοσιογράφος και το χούι δεν χάνεται, νομίζω. Αποδεικνύεται κάπως, υπάρχει κάποιο mail, κάποια συζήτηση, κάτι ώστε... Γιατί μου κάνει εντύπωση η ένταση με την οποία η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου δια των πομπών του διαψεύδει την πρόταση αυτή. Σας είπα που ότι πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση η γραμμή των fake news, μετά μίλησαν για ανηθικότητα και μετά μπήκε στη μάχη το μεγάλο υπερόπλο που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης και μιλούσε για σχεδόν παρουσίαζε ως δεδομένο το γεγονός ότι ο Κασελάκης πάει να στρέψει δεξιά το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πολύ είναι προφανές ότι εγκαταλείφθηκε αυτή η γραμμή. Θα συνεχιστεί από την πλευρά σας αυτή η συζήτηση? Δεν την απαντήθηκε μία ερώτηση, άνοιξε μία συζήτηση, αλλά όχι με ευθύνη. Νομίζω ότι ο κ. Καπνισάκης είναι πολύ προσεκτικός από το λίγο που έχω συνομιλήσει μαζί του και πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και σε αυτά που δεν λέει. Οπότε θα μπορούσε να έχει αποφύγει να απαντήσει. Θέλω να πω ότι δεν το λέει στον βρόντο και στον αέρα κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το εξής. Ότι έγινε αυτή η πρόταση πριν από τις εκλογές του 2019 και την πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει γιατί απορρίφθηκε. Με δεδομένη και την αρθρογραφία του της εποχής. Απορρίφθηκε ακριβώς γιατί ο κύριος Κασελάκης το 2019 ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό είναι το κλου άρα, ότι το 2019 ο κύριος Κασελάκης ήταν ήδη ΣΥΡΙΖΑ. Να πάω παρακάτω, θέλω να μου πείτε, είδα το φως της δημοσιότητας σήμερα το πρωί νωρίς κιόλας. Ασυνήθιστο για τον ΣΥΡΙΖΑ, το κείμενο, η παρέμβαση των κυρίων Ραγκούση, Θεοχαρόπουλου και Ζαχαριάδη για ένταξη του κόμματός σας από την Ευρωομάδα της Αριστεράς στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Εκεί που μέχρι πρότινος ο κύριος Τσίπρας είχε ρόλο παρατηρητή και συμμετείχε στις συνεδριάσεις με αυτό το ρόλο. Εσείς πώς την ακούτε αυτή την πρόταση? Ο κύριος Τσίπρας και... ακολουθώντας την ουσία και υλοποιώντας και αυτό που ήταν και η ομόφωνη σχεδόν απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου του 2022, που λέει ότι εμείς ανήκουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσον αφορά στην Ευρωομάδα, στην αριστερά και στη left. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ξεκάθαρο από εκεί και πέρα. Αυτό είναι επίσης διατυπωμένο και επαναδιατυπωμένο και από τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, μάλιστα και σε τηλεοπτική σου. Των τριών δεν στελεχών. Μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως, όπως και να έχει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκοντας στην Ευρωομάδα της αριστεράς, στη left, ποτέ δεν απήχε από όλη αυτή την προσπάθεια και τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη και από τις προοδευτικές δυνάμεις, από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, για να υπάρχουν κοινοί βηματισμοί για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινών προκλήσεων. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Είπατε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοιτάτε προς τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είδα και την εικόνα έτσι από το φανάρι. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κασελάκης. Απαντώντας στο αρχικό σας ερώτημα σε σχέση με αυτό το κείμενο, σας λέω ποια είναι η θέση, ποια ήταν και ποια παραμένει του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωομάδα. Είναι η left. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε σύντροφος ή συντρόφισσα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα οποιαδήποτε πρόταση και ιδέα να την καταθέτει στα όργανα και αυτό να συζητιέται συλλογικά. Φανέστατα υπάρχει το δικαίωμα. Τελευταίο ερώτημα για το κόμματό σας, για να πάω σε δύο γενικές ερωτήσεις πολύ σύντομα. Είδαμε σήμερα ότι ο κύριος Κασελάκης επισκέφθηκε την Αυγή, τα γραφεία της εφημερίδας. Πριν όμως τον είχαν επισκεφτεί στο γραφείο του στη Βουλή οι απολυμμένοι από τα λοιπάσματα Καβάλας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι εργαζόμενοι οι οποίοι απολυμμένοι κατάφεραν με μια δικαστική απόφαση να έχουν μια δικαστική απόφαση που στην ουσία επιβάλλει να επιστρέψει τη δουλειά τους, αυτή η απόφαση
δεν εφαρμόζεται, δεν υλοποιείται. Ποιος θα γι' αυτό? Και η κυβέρνηση και οι τέσσερις βουλευτές, ξέρετε, τέσσερις του τέσσερις έχει η Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα, δεν κάνουν τίποτα ακριβώς και για να αποκατασταθεί και η δικαιοσύνη, αλλά και να γυρίσουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους, να αποζημιωθούν. Αυτούς τους ανθρώπους τους δέχτηκε στο γραφείο του μία μισή ώρα ο πρόεδρος, και λέγοντας ότι φιλοξενηθεί οι εργαζόμενοι αυτή από τα είναι η ποιότητα Καβάλας της δημοκρατίας. Και εκεί είπε και αυτό, τη δήλωση που έκανε, ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο άνθρωπος κολοτούμπας. Γιατί πριν βγει η κυβέρνηση, άλλα έλεγε για τους εργαζόμενους και τους απολυμμένους των λοιπασμάτων. Ωστόσο, χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου την συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία είναι πράγματι πολύ σημαντική. Αυτό το λέω για σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις και το πώς μπαίνει η ατζέντα. Στο και το τι βίντεο συζητείτε. Παρέμβαση. Δηλαδή, δεν είδα από τους συναδέλφους σας να συζητιέται αυτό, παρότι. Και ο κύριος Κασαλάκης δεν έκανε βίντεο για αυτό πάντως. Έκανε δήλωση. Μάλλον δεν την παρακολουθεί. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αφορμούμενοι από το βιντεάκι το σημερινό του κυρίου Κασαλάκη, σχετικά με το δάνειο στο κόμμα ή στην left media, θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση όπως εξελίσσεται, γιατί φαίνεται ότι σας ασκείται έντονη κριτική αναφορικά με αυτό, με το γεγονός δηλαδή ότι δάνεισε ο πρόεδρος ενός κόμματος. Λέτε εσάς και είναι σαν να δάνεισα εγώ, αν ήμουν, αν είχα. Εννοείται τον κύριο Κασελάκη. Α, τον κύριο Κασελάκη. Είστε εκπρόσωπος του κόμματος του οποίου είναι πρόεδρος, υπό αυτή την έννοια. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με τα θεσμικά και καλούμε να απαντήσω για μία πρωτοβουλία που έλεγε ο ίδιος προσωπικά ή μέσω μιας εταιρείας του. Έτσι, ένα άλλο. Νομίζω ότι. Και σε αυτό δόθηκαν εξηγήσεις, ότι έγινε ένα δάνειο από μία εταιρεία σε μία εταιρεία, αυτή των media της Αυγής και του Κόκκινου, σε μία συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη, που λίγο πριν τις γιορτές άνθρωποι εργαζόμενοι θα κινδύνευαν να μείνουν χωρίς χρήματα, να μην κάνουν γιορτές, αλλά και κάποιοι που ήταν υπεύθυνοι από τον νόμο θα κινδύνευαν ενδεχομένως να πάνε και φυλακή, γιατί ξέρετε, το να μην καταβληθεί δώρο είναι ποινικό αδίκημα. Βεβαίως, μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτό έπρεπε να δοθεί άμεση λύση. Έδωσε λύση ο πρόεδρος με αυτόν τον τρόπο, με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη διάβγεια, και νομίζω ότι ορθώς έπραξε. Πώς θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά? Βέβαια, η λύση αυτή είναι πρόσκαιρη. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της βιωσιμότητας των μέσων, της Αυγής και του Κόκκινου, θα λυθεί με μόνιμο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κυρία Αβιέρη. Αυτή την εβδομάδα ξεκινούν οι πρώτες κινητοποιήσεις κατά της αναθεώρησης ή της παράκαμψης, τέλος πάντων, του άρθρου 16. Αναφερόμαστε στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θα πάρετε πρωτοβουλίες και σε επίπεδο νεολαίας και σε επίπεδο κόμματος απέναντι, τέλος πάντων, σε αυτόν τον κυβερνητικό σχεδιασμό? Γιατί φαίνεται ότι η κοινωνία, τουλάχιστον συμμετρήσεις, είναι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν είναι. Είναι μια στρεβλή εντύπωση αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ νομίζω εκφράζω την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την ηγεσία και με την προηγούμενη, σέβεται το Σύνταγμα, σέβεται τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, όχι από κάποια ιδεολογική αιμονή, αλλά ακριβώς γιατί είναι κοινωνικό μας καθήκον να προστατεύουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ως αγαθό. Πρέπει να δίνεται σωστά. Δημόσιο. Ακριβώς. Ένα δημόσιο αγαθό και όχι ένα εμπόρευμα για να κερδοσκοπούν κάπου. Μάλιστα. Κυρία Αβιέρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και εγώ που είχαμε. Θερμά. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Το μόνο σίγουρο, κυρία Αβιέρη. Καλά να είμαστε. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, η κυρία Δώρα Αβιέρη, και την ευχαριστούμε πολύ που ήταν απόψε κοντά μας.